Ντάνι, η σέντρα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και το 1-0 από τον Αντρέα τον Αβραάμ. Με το καλημέρα, με τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα συμπληρωμένα. Εδώ ο Ντάνι θα επιχειρήσει την σέντρα. Η κεφαλιά πάσα από τον Μέσκα, έρχεται ο Αβραάμ ανενόχλητος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για την ΑΕΛ. Ντάνι Μπενίτεθ εκτελεί κεφαλιά από τον Φιντέλης. Ο Ρόμπα θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ και πάλι με τον Ντάνι. Κεφαλιά 2-0 από τον Μάριο τον Ηλία, που πετυχαίνει και αυτό το πρώτο του επίσημο γκολ για τη νέα χρονιά. Εδώ ξανά ξεμαρκαρίστηκε ο Ηλία από τα προσωπικά μαρκαρίσματα, κέρδισε την κεφαλιά. Έκανε λάθος τροφοδοτώντας τον Ντάνι και ευκαιρία τώρα της ΑΕΛ. Ο Ντάνι που πάει σε μια ατομική ενέργεια, περνάει στην περιοχή, επιχειρεί και τη σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μέσκα, δεύτερο σουτ, γκολ, 3-0 από τον Μάριο Ηλία. Για το πρώτο ημίχρονο, κοιτάξτε την ατομική ενέργεια του Ντάνι, κεφαλιά από τον Μέσκα στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια έρχεται ο Μάριος Ηλία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στην ανυπεράσπιστη εστία. Ο Φιντέλης θα χάσει την κατοχή της μπάλας, Καμπαγέρο. Να δούμε τον Ορτέγα, το σούτ που έγινε η μπάλα έξω. Η μεγάλη ευκαιρία από πλευράς της Σεν Τζόζεφς. Ο Μέσκα στον Ντάνι, έχει μπροστά του τον Λομπάτο. Ντάνι επιχειρεί το σούτ, γκολ! Εκπληκτικό τέρμα, δείγμα του ταλέντου και της ποδοσφαιρικής κουλτούρας που κουβαλάει ο Ντάνι. Ζυγίζει την προσπάθειά του, επιχειρεί το αριστερό σούτ στο παραθυράκι του Ρόμπα. Ένα πολύ όμορφο τέρμα. Μαύρου στον Ντάνι και πάλι για τον Μαύρου. Είναι καλή η πάσα. Μαύρου θα πέσει. Υπάρχει πέναλτι. Ο Μαύρου λοιπόν έχει την ευκαιρία τώρα. Θα το χάσει όμως. Να δούμε τον Μαύρου, ζητάει ο Μέσκα, Μαύρου έξω από την περιοχή. Το σούτ, η κόντρα και ο Ρόμπα θα απομακρύνει. Ο Ντάνι αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας. Ο Λαφράν στο σούτ, η κόντρα και νέο κόρνερ. Γερολέμου στο 84ο λεπτό, η πάσα για τον Μαύρου, το σούτ. Ο Ρόμπα θα απομακρύνει την μπάλα. Έτοιμος ο Ντάνι, εκτελεί. Κεφαλιά, δεύτερη, 5-0. Ένας αμυντικός ήταν αυτός που σκόραρε. Ο Ανδρέας ο Κυριάκου, ο αρχηγός της ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποχώρηση του Μάριου του Νικολάου. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ. Κεφαλιά από τον Φιντέλης, δεύτερη κεφαλιά από τον Κυριάκου. Το 5-0 πλέον είναι γεγονός. Από εκεί στον Γερολέμου κάνει κίνηση ο Αβραάμ, τον είδε, του πέρασε εξαιρετική παλιά. Για να δούμε, Αβραάμ η σέντρα για τον Μαύρου, κεφαλιά 6-0. Εξαιρετική όμως η παλιά στο ξεκίνημα από τον Γερολέμου. Ο Αβραάμ, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να τελειώσει μόνος του την προσπάθεια, προσπάθησε να το κάνει σίγουρο, σηκώνοντας την μπάλα για τον Μαύρου.